κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, λέγοντας ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα τον καθένα το βάρος της ιστορικής ευθύνης αυτής της αποστολής που αναλάβαμε ως κυβέρνηση αυτού του τόπου αλλά και ως παράταξη. Και έχουμε κάθε λόγο σήμερα όχι απλά να αισθανόμαστε περήφανοι για όσα κερδίσαμε και δικαιωμένοι για τις δύσκολες επιλογές μας, αλλά να αισθανόμαστε και πιο δυνατοί για τις μάχες που έρχονται. Γιατί οι μάχες που δώσαμε, οι νίκες που πετύχαμε, έχουν διαμορφώσει μία νέα, θα έλεγα, συλλογική αυτοπεποίθηση, όχι μόνο για την αριστερά, αλλά συνολικά για την ελληνική κοινωνία, διότι αυτό που εν τέλει αποδείχθηκε είναι ότι υπήρχε εναλλακτικός δρόμος, δύσκολος μεν, όχι εύκολος, όπως ίσως κάποιοι πίστεψαν αρχικά, αλλά υπήρχε κι άλλος δρόμος πέραν αυτού της αιώνιας λιτότητας, της ασφυκτικής επιτροπίας και των διαρκών καταναγκασμών. Σήμερα η χώρα και η οικονομία βρίσκονται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, έχουμε γυρίσει σελίδα. Το πιστοποιούν πλέον όλοι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, οι αγορές. Ωστόσο, κρίσιμες μάχες και κρίσιμα σταυροδρόμια είναι ακόμα μπροστά μας. Ο λαός μας σύντομα θα κληθεί να επιλέξει αν θα συνεχίσει η χώρα το δρόμο που οδηγεί στην οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση ή θα επιλέξει έναν άλλο δρόμο που βγάζει όμως το αντίθετο ρεύμα. Γιατί μπορεί να μοιάζει με σταυροδρόμι, αλλά στην πραγματικότητα ο ένας δρόμος πάει ευθεία, ο άλλος δρόμος οδηγεί σε αναστροφή. Αναστροφή στα χρόνια της κρίσης, αναστροφή στα χρόνια της βαθιάς λιτότητας, αναστροφή στα χρόνια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι εδώ και κάνει και αισθητή την παρουσία του. Κάποιοι θέλουν να είναι εδώ, εμείς έχουμε σχέδιο για να πάψει να είναι εδώ και σύντομα θα το κάνουμε πράξη. Όμως ο ένας δρόμος οδηγεί μπροστά, ο άλλος δρόμος οδηγεί σε αναστροφή. Στα χρόνια αυτά που όλοι μας θέλουμε να ξεχάσουμε και που πιστεύουμε ότι έχουμε αφήσει πια πίσω μας οριστικά. Σε όλη όμως αυτή την δύσκολη διαδρομή της τριετίας είχαμε να αντιμετωπίσουμε όχι μονάχα τις δυσκολίες, τις αντικειμενικές, προσπαθώντας να νοικοδομήσουμε μια οικονομία στο χείλος χρεοκοπίας και μια χώρα χωρίς κύρος στο διεθνές πλαίσιο και στην Ευρώπη και χωρίς αξιοπιστία. Τα ανακτήσαμε όλα αυτά. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε να αντιμετωπίσουμε και μια αντιπολίτευση η οποία όταν δεν προσπαθούσε να μπλοκάρει ή να σαμποτάρει θεσμικές τομές, αναγκαίες, καταστροφολογούσε διαρκώς. Και βεβαίως, ευτυχώς για τη χώρα και την οικονομία και την κοινωνία, αυτή η καταστροφολογία διαρκώς διαψεύδονταν πανταγωδώς. Όσο όμως η πραγματικότητα διέψευδε αυτό το αφήγημα της καταστροφής, μέρα με τη μέρα αυτά τα τρία χρόνια, τόσο το χειρότερο για την ίδια την πραγματικότητα. Τι να πρωτοθυμηθούμε όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμηθούμε πρώτα τον περίφημο κόφτη ο οποίος θα θέριζε τους μισθούς και τις συντάξεις. Αντί για αυτόν όμως ήρθε πρώτα η εφάπαξ 13η σύνταξη το 16 και τα κοινωνικά μερίσματα το 17 και το 18 χάρη στην υπεραπόδοση της οικονομίας. Να θυμηθούμε τις απόψεις τους και την καταστροφολογία τους για το χρέος, εκεί που μάλιστα δεν δίστασαν να υπερασπιστούν το PSI και τη λαϊλασία στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Αντί όμως για το αδιέξοδο, ήρθε η συμφωνία του Eurogroup τον Ιούνιο του 2018
για την ελάφρυνση του χρέους και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Έπειτα εφήβραν το περίφημο τέταρτο μνημόνιο, το οποίο μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης μας ενημέρωσε ότι μάλλον κάποιος εξωγήινος εκεί στον Ημιτό θα του το είχε διαβάσει και θα του το είχε προφητεύσει. Ανταυτού όμως ήρθε η οριστική έξοδος από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Στη συνέχεια ήρθε η καταστροφολογία, βέβαια ξεχνιούνται όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θυμάται γιατί είναι πρόσφατα, όπου επί ένα τρίμηνο καθημερινά κοιμόμασταν και ξυπνάγαμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα δελτία των ειδήσεων και τα πρωινάδικα, να τιμολογούν και να προεξοφλούν την μείωση που θα υποστεί η σύνταξη του κάθε συνταξιούχου ξεχωριστά. Μία περικοπή στη συντάξη, την οποία όχι μόνο είχαν προεξοφλήσει, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι προσωπικά ο ίδιος αγωνίστηκε, πηγαίνοντας και στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο, προσπαθώντας να πείσει τους ομοειδεάτες του μην τυχόν και κάνουν καμιά τρέλα και συνενέσουν με την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να ακυρώσει το μέτρο. Τελικά ήρθε η ακύρωση των περικοπών για το 2019, η οποία μάλιστα συνέπεσε με την αύξηση, με αυξήσεις σε περίπου 600.000, 620.000 αν δεν κάνω λάθος, συνταξιούχους από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου ασφαλιστικού, που επίσης πολέμησαν με σθένος όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ήταν η αιτία που οδηγηθήκαμε σε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό και στην υπεραπόδοση της οικονομίας. Και φυσικά από το όργιο της καταστροφολογίας δεν θα μπορούσε να λείψει η πρόβλεψη για τον αποκλεισμό της χώρας από τις αγορές χρήματος. Μια πρόβλεψη η οποία δεν ήταν ένα χρόνο πριν, 6 μήνες πριν, ήταν μόλις 1,5 μήνα πριν. Όταν ψηφίζαμε ένα προς ένα μέσα στη Βουλή όλα τα θετικά μέτρα, όλα τα θετικά μέτρα τα οποία εξαγγείλαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα προς ένα. Και όταν η ελληνική κοινωνία έπαιρνε ανάσα. Και όχι μόνο οι χαμηλόμισθοι και οι συνταξιούχοι. Έπαιρνε ανάσα και η λεγόμενη μεσαία τάξη. Και τότε ήταν επίσης η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της, ο οποίος διαβεβαίωνε ότι το μνημόνιο δεν τελείωσε. Και πώς δεν τελείωσε, αφού παίρνουμε θετικά αντί για αρνητικά μέτρα? Δεν τελείωσε διότι η χώρα δεν έχει βγει στις αγορές και δεν πρόκειται ποτέ να βγει στις αγορές. Αυτό προέβλεπε 1,5 μήνα πριν. Δεν του έφτανε βέβαια, φαίνεται, η έκδοση του πενταετούς ομολόγου με ευνοϊκούς όρους. Ήρθε όμως και το δεκαετές την περασμένη εβδομάδα, και μάλιστα με όρους που η χώρα έχει να δει εδώ και 15 χρόνια για να τελειώσει οριστικά και αυτό το παραμύθι της καταστροφολογίας. Όμως νομίζω ότι πλέον η αξιωματική αντιπολίτευση έχει περάσει ένα επόμενο στάδιο. Και το επόμενο στάδιο της καταστροφολογίας είναι το στάδιο της γελιοποίησης. Ξέρετε, είναι αυτό στο οποίο διαμορφώνεις ένα επιχείρημα όπου δεν μπορείς να χάσεις, διότι είναι κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις εσύ. Δεν θα βγούμε στις αγορές, έλεγε πριν από ένα μήνα. Τώρα που βγήκαμε στις αγορές, γιατί βγήκαμε? Γιατί έχουμε προεξοφλήσει την μεγάλη επερχόμενη νίκη του κυρίου Μητσοτάκη και ότι αυτός θα είναι πρωθυπουργός. Γι' αυτό βγήκαμε στις αγορές. Όχι, γιατί εδώ και 3 χρόνια δουλεύουμε με σχέδιο να ανορθώσουμε την οικονομία, να προωθήσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δύσκολες αποφάσεις. Όχι, γιατί εδώ και 3 χρόνια δουλεύουμε με μεθοδικότητα και επουλώνουμε τις πληγές και κλείνουμε τις τρύπες και έχουμε δημιουργήσει την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας στην Ευρώπη και διεθνώς. Όχι, γιατί εδώ και 3 χρόνια έχουμε καταφέρει να έχουμε υπεραπόδοση της οικονομίας, να μειώσουμε τα ελλείμματα, να έχουμε πλεονάσματα, να έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όχι γι' αυτό. Αυτά δεν τα αναγνώριζε καν και δεν τα αναγνωρίζει. Αλλά γιατί δήθεν οι αγορές προεξοφλούν
ότι κάποια στιγμή όταν γίνουν εκλογές, διότι το προέβλεψε και αυτό θα γίνουν το 2019 και πρέπει να σε ενημερώσω ότι πράγματι έτσι είναι, θα έρθει η μεγάλη πολιτική αλλαγή και την οποία προεξοφλούν οι αγορές και μας δίνουν το 14 μούλο. Ξέρετε όμως κάτι. Η αυτογελιοποίηση του πολιτικού αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ακόμα σύμπτωμα του κινησμού που τη διακατέχει. Και είναι σύμπτωμα κινησμού όταν δεν σε αγγίζει αυτό που ονομάζουμε κοινή λογική. Και όταν το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι με κάθε τίμημα και με κάθε κόστος η επιστροφή στην εξουσία, η παλινόρθωση θα πω εγώ, ενός πολιτικού κατεστημένου που έχει βαρύτατες ευθύνες για την πορεία της οικονομίας και την πορεία της χώρας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όχι μόνο την επιστροφή στην εξουσία, θα έλεγα, αλλά και την εκδίκηση. Και αυτό ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός. Ότι αυτό το καθεστώς θέλει να επανέλθει και για να εκδικηθεί. Όχι μόνο εμάς που τολμήσαμε να διατυπώσουμε μια εναλλακτική άποψη για την προοπτική της χώρας, εμάς άλλωστε δεν μας αγγίζουν ούτε απειλές ούτε εκφοβισμοί, αλλά κυρίως θέλει να εκδικηθεί, και αυτό είναι το κρίσιμο, έναν ολόκληρο λαό για τις επιλογές που έκανε. Τις επιλογές που έκανε σε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτόν τον λαό που άλλοτε τον ονομάζουν αδαή πλειοψηφία, αυτόν τον απίθαρχο λαό που τόλμησε να οραματιστεί το μέλλον του, το μέλλον του τόπου, χωρίς τους μόνιμους ιδιοκτήτες της εξουσίας στους χώρους εκείνους όπου θεωρούν τους εαυτούς τους ως μόνιμους ιδιοκτήτες, δηλαδή στα κυβερνητικά έδρανα. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι το πολιτικό σχέδιο και το πολιτικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, και κάνουν λάθος όσοι θεωρούν ότι δεν έχει πολιτικό πρόγραμμα, είναι ένα σχέδιο συμμόρφωσης των απίθαρχων, συμμόρφωσης των ατάκτων. Η διάλυση της δημόσιας υγείας, το ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ που ξεδιάντροπα μας λένε στελέχη τους ότι έχουν ετοιμάσει, οι απολύσεις στους ζωτικούς τομείς του δημόσιου τομέα, όλα αυτά που ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί πηγή σπατάλης, είναι ένα πρόγραμμα συγκροτημένο. Μοιάζει πολύ με αυτό το οποίο ήθελε να εφαρμόσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εμείς αποτρέψαμε με μάχη και με διαπραγμάτευση σκληρή. Πιστεύει βέβαια ότι αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει μια προοπτική, διότι αυτά τα κοινωνικά αγαθά αφορούν ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει μάλλον και θεωρεί ότι είναι και βάρος. Άλλωστε και ο ίδιος και οι συνεργάτες του είναι εκπρόσωποι και εκφραστές αυτού που εμείς συνηθίζουμε να ονομάζουμε ελίτ. Και οραματίζονται μια Ελλάδα κομμένη και ραμμένη στα σχέδια και τις επιθυμίες αυτής της ελίτ, όπου θα ευημερούν λίγοι και θα στενάζουν οι πολλοί. Και με αυτούς πορεύεται στον αγώνα αυτών της παλινόρθωσης, του παλιού πολιτικού συστήματος, έναν αγώνα όμως που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε εδώ, ότι δεν γίνεται με δίκαιους και τίμιους όρους, αλλά γίνεται χωρίς αρχές, χωρίς όρια στο ψέμα, χωρίς όρια στη λάσπη, χωρίς όρια στην προπαγάνδα και κυρίως χωρίς όρια στο διχασμό. Όπως βιώσαμε όλοι μας και πρώτους από όλους εσείς οι βουλευτές και οι βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα, όταν με σθένος υπερασπιστήκατε αυτό που εσείς πιστεύατε ως εθνικά και πατριωτικά ορθό και βρεθήκατε αντιμέτωποι με πολίτες ακραίους, επίοικώς τους χαρακτηρίζω πολίτες, οι οποίοι επιχείρησαν να βιοπραγήσουν στα σπίτια σας απ' έξω και δεν βρήκανε ούτε μία, μα ούτε μία φράση, ιδίως ο κ. Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή, διότι άλλοι βουλευτές βρήκανε προς τιμήν τους, για να καταδικάσουν αυτά τα επεισόδια που διεξήχθησαν
κατά τη διάρκεια της, λίγο πριν την κρίσιμη ψηφοφορία για την ονομασία της γείτονος. Πιστεύουν λοιπόν όλοι αυτοί, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι όταν έχουν μαζί τους τη πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την πλειοψηφία των ολιγαρχών, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι στη χώρα και εμείς ποτέ δεν φοβηθήκαμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, τότε είναι βέβαιο ότι μπορούν να εξασφαλίσουν την επιστροφή τους στην εξουσία. Με αυτούς άλλωστε έχουν σχεδιάσει και προσπαθούν να πλασάρουν στην κοινή γνώμη, αλλά πιστεύω ότι προσπαθούν και στον ίδιο τους τον εαυτό, διότι και οι ίδιοι το έχουν πιστέψει. Προσπαθούν να πλασάρουν μια χήμερα, μια, θα έλεγα εγώ, καλωστημένη πολιτική απάτη. Την απάτη της δίθεν σοβούσας εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής κοινωνικής έκρηξης, την ώρα που όλοι βλέπουμε ότι η χώρα μετά από πολλά χρόνια εντάσσεων στην κοινωνία επανέρχεται στην κανονικότητα, την ώρα που η χώρα επανέρχεται σιγά σιγά σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, κοινωνικής ειρήνης. Την απάτη της δίθεν κατάρρευσης της οικονομίας με την καταστροφολογία που σας περιέγραψα πιο πριν, επί τρία συνεχόμενα έτη, την ώρα που όλοι βλέπουν και όλοι αναγνωρίζουν ότι η οικονομία μετά από πολλά χρόνια ύφεσης ανακάμπτει επιστρέφοντας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Την απάτη της δίθεν προδοσίας, της εθνικής μειοδοσίας στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, την ώρα που είναι πασιφανές ότι μετά από πολλά χρόνια αδράνειας αλλά και ανυποληψίας για τη χώρα στο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα σηκώνει ξανά ανάστημα, αναγνωρίζεται διεθνώς ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, απόλυτη διεθνή κοινότητα. Και τέλος, τη μεγάλη απάτη της δίθεν κατά κράτος επικράτησης της νέας δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και ιδιαίτερα του αρχηγού της, ο οποίος πριν καν εκλεγεί αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία έγινε από μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσκοπικών εταιριών πρωθυπουργός. Και φρόντισαν μάλιστα οι ίδιοι που είχαν, δεν ξεχνάμε, εξαιρετικές επιτυχίες στις προβλέψεις τους, στις εκλογικές αναμετρήσεις του 12, του 15, στο δημοψήφισμα του 15 είχαν τη μεγαλύτερη τους επιτυχία, έπεσαν έξω μόλις 20 μονάδες. Οι ίδιοι λοιπόν έχουν φροντίσει να προδιαγράψουν ότι ανεξάρτητα από το αν πείθει όχι ο κ. Μητσοτάκης, ανεξάρτητα από το αν έχει να προτείνει κάτι στον ελληνικό λαό η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το αν έχει και ποιο είναι το σχέδιό της και η πρότασή της για το αύριο της χώρας, είναι ήδη νικητές στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, και όχι απλά νικητές, αλλά με 10, 15, 20 μονάδες διαφορά. Εγώ θα ήθελα σήμερα από αυτό το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας όλους αυτούς, τους επικοινωνιολόγους, τους δημοσιογράφους, τους εκδότες, τους δημοσκόπους, τους δημοκόπους, όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω θερμά και από τα βάθη της καρδιάς μου. Διότι μας έχουν κάνει, αν δεν το έχετε καταλάβει, ένα πολύ μεγάλο δώρο. Διότι όποιος πορεύεται με σύμμαχο την απάτη, δεν έχει πολύ μακρύ δρόμο να διανύσει. Έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της αποκάλυψης. Και αν για την εικόνα της χώρας και την οικονομία το βλέπετε, μιλάτε με πολίτες καθημερινά, το έχουν ήδη συνειδητοποιήσει και έχει γίνει η αποκάλυψη, η κάλπη των ευρωεκλογών που έρχεται σύντομα στις 26 του Μάη θα είναι αυτή η οποία θα αποκαλύψει τη μεγάλη απάτη του κ. Μητσοτάκη και των επικοινωνιολόγων του. Γιατί μπορεί ήδη αυτός, από ό,τι βλέπω και διαβάζω, να προβάρει γραβάτες και κουστούμια πρωθυπουργικά, αλλά ξεχνάει ότι τους πρωθυπουργούς δεν τους εκλέγουν
ούτε οι φίλοι επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, ούτε οι φίλοι δημοσκόποι. Αλλά τους εκλέγει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στην κάλπη. Και ο ελληνικός λαός ούτε που το χορτοτρώει, ούτε έχει μνήμη χρυσόψαρο. Γνωρίζει και θυμάται ο ελληνικός λαός. Γνωρίζει και θυμάται ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Και γνωρίζει σήμερα ποιοι είναι αυτοί που την βγάζουν σε ξέφωτο. Γνωρίζει και θυμάται ποια συμφέροντα εκπροσωπεί ο καθένας. Γνωρίζουν οι πάνω από 350.000 εργαζόμενοι που αυτή την τριετία βρήκαν δουλειά, καθώς η ανεργία έπεσε από το 29% στο 18%. Γνωρίζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που είδαν την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους να αλλάζει, διότι το σώμα επιθεώρησης εργασίας από άδειο κουφάρι έγινε πραγματικό σώμα επιθεώρησης και είναι εκεί για να βάζει πρόστιμα στους εργοδότες, ώστε να τηρούνται τα ωράρια εργασίας και δεν δουλεύουν ήλιο-μήλιο, αλλά πηγαίνουν μόλις τελειώσει το οχτάρο στο σπίτι τους ή παίρνουν υπερορίες. Γνωρίζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες του κατώτατου και του υποκατώτατου μισθού που είδαν αυξήσεις αξιοπρέπειας, διότι ναι, τολμήσαμε το μεγάλο βήμα, το αυτονόητο τολμήσαμε να πάμε τον κατώτατο και τον υποκατώτατο καταργώντας τον στα 650 ευρώ. Γνωρίζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που έλαβαν επίδομα τέκνου, οικογενειακό επίδομα, καθώς αυξήσαμε από τα 800 εκατομμύρια τη δαπάνη για το παιδί στα 1,4 δις την τριετία αυτή. Γνωρίζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι και άποροι που έλαβαν το εισόδημα αλληλεγγύης και έχουν έστω αυτό το στήριγμα. Γνωρίζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες που έλαβαν για 3 συνεχόμενες χρονιές κοινωνικό μέρισμα από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Γνωρίζουν οι ένστολοι και όσοι είναι στα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια που είδαν μια κάποια δικαιοσύνη με την επιστροφή των αναδρομικών. Οι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που είδαν τις συντάξεις τους να σώζονται και να αυξάνονται, έστω αυτό το λίγο, να αυξάνονται αντί να περικόπτονται. Γνωρίζουν και όσοι σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν να μπουν στην πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου και αφορά επίσης χιλιάδες οικογένειες και νέους ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν το μέλλον τους και δεν έχουν στέγη. Όλοι αυτοί δεν ξέρω αν καταγράφονται στις μετρήσεις, στις επικοινωνιακές στρατηγικές, αλλά είναι υπαρκτοί άνθρωποι και είναι χιλιάδες. Είναι η πλειοψηφία αυτού του τόπου. Γνωρίζουν και θυμούνται. Και θυμούνται και γνωρίζουν κυρίως ότι όλα αυτά τα μικρά βήματα δικαιοσύνης μετά από μια μεγάλη μπόρα κοινωνικής καταστροφής είναι βήματα που μόνο εμείς τα κάναμε πράξη και αν δεν ήμασταν εμείς δεν θα γινόντουσαν πράξη. Και αν έρθουν κάποια στιγμή αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα μέσα σε μια νύχτα θα τα ξυλώσουν όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν θα συνιστούσα στο επιτελείο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συνεχίσουν αυτή την πολιτική της απάτης. Δεν ξέρω αν το κάνουν διότι έχουν εσωτερικά ζητήματα, αλλά εν διάφορη περιπτώσει εμείς θα θέλαμε να μην τη διορθώσουν, όπως επιχείρησε προχθές ο ευφυής, κατ' όπως φαίνεται, μην τον κατηγορούμε σε όλα, αντιπρόεδρος κ. Γεωργιάδης, ο οποίος ξέρει από λαϊκές γειτονιές, διότι υπήρξε υποψήφιος και στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια και ξέρει και καταλαβαίνει ότι ο λαϊκός κόσμος δεν κερδίζεται με επικοινωνιακές παράτες. Να συνεχίσουν λοιπόν αυτή την πολιτική της απάτης, αλλά να μην προσδοκούν ότι εμείς θα τους κάνουμε τη χάρη που ζητούν το τελευταίο διάστημα να επισπεύσουμε τις εθνικές εκλογές. Τα πικρά ποτήρια θα τα πιούνε ένα-ένα. Πρώτα θα έρθει
η ηχηρή διάψευση των ευρωεκλογών και ακολούθως το φθινόπωρο η οριστική και καθοριστική του σύντα στην κάλπη των εθνικών εκλογών και η μεγάλη νίκη της προόδου έναντι της συντήρησης. Η μεγάλη νίκη της Ελλάδας των πολλών έναντι της Ελλάδας των ελίτ που αυτοί εκπροσωπούν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, σε αυτό το περιβάλλον που είναι πια το περιβάλλον των επερχόμενων ευρωπαϊκών εκλογών, έχουμε μπροστά μας ως κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία την ιστορική ευκαιρία που μας δίνει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, που η πρώτη φάση της ολοκληρώνεται αύριο. Την ιστορική ευκαιρία για να προχωρήσουμε σε βαθιές προοδευτικές τομές σε όλα τα επίπεδα. Να δώσουμε το αποτύπωμα της προοδευτικής τροφής της χώρας που έχει ανάγκη και που έχουμε οραματιστεί. Και αυτό ακριβώς με την ευκαιρία της σημερινής συνεδρίασης σας θα ήθελα να σας καλέσω να επιχειρήσουμε και να ολοκληρώσουμε αύριο, όπου ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της μεγάλης αυτής θεσμικής τομής συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ελληνική Βουλή να δώσει αύριο ένα καθαρό μήνυμα προόδου για την κατοχήρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, για την προστασία των συλλογικών και κοινωνικών αγαθών, για την καθιέρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους, για την ουσιαστική ενίσχυση της δημοκρατίας και του συλλογικού κοινωνικού ελέγχου, για την κατάργηση της επέσχυντης αυτής διάταξης για την ευθύνη των υπουργών, την καθιέρωση του αναλογικού εκλογικού συστήματος, την υποχρέωση ο Πρωθυπουργός να είναι πάντοτε εκλεγμένος, αιρετός από τον ελληνικό λαό. Αυτά τα ζητήματα δεν αποτελούν απλά κομμάτι του δικού μας του αριστερού, θα έλεγα, ιδεολογικού φορτίου. Αποτελούν υπερόρημα βήματα συλλογικής προόδου. Υπερόρημα βήματα συλλογικής προόδου για την ελληνική κοινωνία. Σε αυτή τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης πιστεύω ότι μέχρι σήμερα πορευτήκαμε με υψηλότατο αίσθημα ευθύνης. Τη συζήτηση δεν την κλείσαμε μονάχα μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά την ανοίξαμε στους πολίτες και στους φορείς τους, σε συλλογικότητες και οργανώσεις. Θέλω όμως να πω, τώρα που κλείνει αυτός ο πρώτος κύκλος, ότι και σε αυτή τη διαδικασία η στάση της αντιπολίτευσης ήταν τουλάχιστον αναντίστοιχη του θεσμικού της ρόλου. Από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να υπονομεύσουν τη διαδικασία με κόλπα και με τερτύπια, αντί να συμμετέχουν με προτάσεις και με θέσεις. Επιχείρησαν να κάνουν σαμποτάζ. Τελικά, τελευταία στιγμή, συρθήκανε στη διαδικασία της αναθεώρησης, σε μια αναθεώρηση που δεν τη θέλανε, και συρθήκανε, σας θυμίζω, υπό το βάρος της κατακραυγής, όταν έγινε πια σαφές, ακόμα και στον πιο καλοπροαίρετο παρατηρητή, ότι ο λόγος της μη συμμετοχής δεν ήταν άλλος παρά το άρθρο 86, ο περίφημος νόμος περί ευθύνης των υπουργών. Αυτή τη μεταρρύθμιση ήθελε ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να αποφύγουν, και είναι προφανές ότι ήθελαν να την αποφύγουν, διότι έχουν πολλούς σκελετούς κρυμμένους στα ντουλάπια. Τι να σας πω πια, οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης κάθε φορά που ανοίγουν ένα ντουλάπι στα υπουργεία τους σκιάζονται για το τι θα συναντήσουν. Ανοίγουν ο Ξανθός και ο Πολάκης ένα ντουλάπι, βγαίνει Νοβάρτης. Ανοίγουν μια αποθήκη, βγαίνει το Κελπνό. Ανοίγει προχθές η Αξιόγλου ένα παλιό σιρτάρι, βγαίνουν 241 εκατομμύρια ξεχασμένα, κερασμένα στις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι για γέλια και για κλάματα μαζί. Έχουμε πάθει σύγκριο. Σε λίγο, κάθε φορά που θα ανοίγουμε παλιά συρτάρια και ντουλάπια, θα παίρνουν προληπτικά και ένα εισαγγελέα μαζί μας στα Υπουργεία, μπας και μας βρήκανε καινούριο κακό.
241 εκατομμύρια ξεχασμένα, κερασμένα στις φαρμακευτικές εταιρείες, στην υγεία των κορόιδων. Και δεν είναι σκανδαλολογία αυτό. Είναι η πραγματικότητα. Για τις πραγματικές αιτίες που δημιούργησαν τα τεράστια ελλείμματα, που φτάσανε στο 15% και αποτέλεσαν την αφορμή για να σμπρώξουν τη χώρα σε αυτή την περιπέτεια, τη μνημονιακή, σε αυτή την τραγωδία. Και είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι σκελετοί που βρίσκουμε στα ντουλάπια είναι μονάχα κάποια από αυτά τα οποία έτυχε να βρεθούν μπροστά στον δρόμο μας. Διότι προφανέστατα κάποια άλλα τα έχουν καταχωνιάσει όχι σε ντουλάπια, αλλά εκεί που κανείς δεν θα τα βρει ποτέ. Έτσι οδηγήθηκε η χώρα σε αυτή την περιπέτεια. Βούλιαξαν και ρήμαξαν τη χώρα για να κάνουν δωράκια σε φίλους, επιχειρηματίες και μεγάλα συμφέροντα, είτε πολυεθνικές είτε και μη πολυεθνικές εταιρείες. Και άραγε αυτά τα δωράκια τα έκαναν δίχως ανταλλάγματα? Ή ένα ερώτημα αυτό. Την ίδια στιγμή όμως, γιατί στο άλλο ερώτημα δεν θα απαντήσουμε εμείς, θα απαντήσουν αυτοί που πρέπει να απαντήσουν, η δικαιοσύνη. Εμείς αυτό το οποίο γνωρίζουμε και πρέπει να το πούμε, είναι ότι την ίδια στιγμή που κάνανε αυτά τα δωράκια και έκαναν τα στραβά μάτια εν προκειμένου στις φαρμακευτικές, τον μέσο φορολογούμενο, τον μικρό και τον μεσαίο επιχειρηματία, δεν ξεχνούσανε, δεν το ξεχνούσαν να τους στείλουν τον λογαριασμό. Εκεί δεν κάνανε κεράσματα. Εκεί τους τρέχανε στα αυτόφορα για μερικές εκατοντάδες ευρώ. Με ένα νόμο έσχους που οδήγησε σχεδόν τη μισή Ελλάδα στα κρατητήρια την περίοδο της κρίσης. Και αυτόν τον νόμο εμείς τον αλλάξαμε για να περισσώσουμε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Και μετά αναρωτιούνται οι γραφιάδες της ελίτ στις ωραίες στήλες που γράφουν στις κυριακάτικες εφημερίδες, γιατί χρεοκόπησε η χώρα. Μήπως ήταν, αναρωτιούνται, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς η ευθύνη της χρεοκοπίας? Μήπως έφταιγαν οι εργαζόμενοι που έκαναν απεργίες και είχαν την κουλτούρα της διεκδίκησης? Μήπως έφταιγε το κακό το ριζικό μας? Αλλά όλοι πια ξέρουν ποιος έφταιγε. Έφταιγε αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα, έφταιγαν αυτά τα δώρα στις ελίτ και στην ολιγαρχία που έκαναν τη χώρα μας τελευταία στην Ευρώπη σε έσοδα για 20 συνεχόμενα χρόνια μέχρι την κρίση. Τελευταία. Α, λοιπόν, ποιος χρεοκόπησε τη χώρα? Και να γιατί, αυτή είναι η απάντηση. Και ας τολμήσουμε να την πούμε αυτή την απάντηση, ιδίως όσοι βγαίνετε στα μέσα ενημέρωσης. Να λοιπόν, γιατί εμείς τώρα καταφέραμε να πιάσουμε τους στόχους που δεν τους πιάνανε αυτοί τους στόχους, έχοντας βάλει δεκαπλάσια λιτότητα στον ελληνικό λαό από το 2010 ως το 2015. Γιατί εμείς σταματήσαμε αυτό το φαγωπότη και τα δωράκια στους επιχειρηματίες, δημιουργήσαμε συνθήκες διαφάνειας στα δημόσια οικονομικά και βεβαίως καταφέραμε να πιάσουμε στόχους που κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να πιαστούν ποτέ στην Ελλάδα και αναφέρομαι στα πρωτογενή πλεονάσματα που όλοι είχαν προεξοφλήσει ότι δεν είναι, πώς το λέγαμε, δεν είναι εφικτά. Ήταν εύκολο αυτό που κάναμε? Όχι. Δεν είχε κόστος αυτό που κάναμε? Είχε κόστος, μεγάλο κόστος. Υπήρχε άλλος δρόμος? Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Δεν είχε μήπως κόστος το να σταματήσουμε αφού το αλυσβερίσει αυτό το πάρτι και στο χώρο της υγείας και αλλού? Βεβαίως και είχε κόστος, το βλέπετε. Δεν είναι μαζί μας τα μεγάλα εκδοτικά και τηλεοπτικά συγκροτήματα. Δεν έχουν μαζί μας καμία διαπλοκή. Τα μισά από αυτά που πέτυχε η σημερινή κυβέρνηση, να είχαν πετύχει προηγούμενες, θα τους λιβανίζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς δεν θέλουμε κανένας να μας λιβανίζει. Θέλουμε όμως να αποδίδεται δικαιοσύνη, να υπάρχει αντικειμενικότητα. Κάθε φορά που κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
όχι κάνει παράπτωμα. Ακόμα και δάνειο απολύτως σύνομα αν έχει πάρει, γίνεται θέμα στις ειδήσεις και στα πρωτοσέλιδα, ισότιμο τουλάχιστον του Μεσανατολικού. Για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βέβαια, εκτός της ασυλίας των υπουργών που παρέχει το Σύνταγμα, υπάρχει και η ασυλία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εκεί όλοι κάνουν πως δεν βλέπουν, δεν ακούνε. Ίσως βέβαια στη Νέα Δημοκρατία χρειάζεται να φτιάξουν ένα ειδικό τμήμα εκεί στα γραφεία του στην Πειραιώς, μια ειδική πτέρυγα ποινικολόγων για να ασχολούνται με τις υποθέσεις, καταδίκες ή ποινικές διώξεις στελεχών τους. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά γιατί θα μας πάρει χρόνο. Αλλά προσέξτε, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Δεν είναι σοβαρά αδικήματα αυτά για τους ολιγάρχες που ελέγχουν. Κάποια, όχι όλα τα μέσα ενημέρωσης, κάποια. Δεν είναι αυτά σοβαρά αδικήματα. Άλλο, βεβαίως, άμα κάποιος υπουργός έχει κακή συμπεριφορά και καπνίζει, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά όχι οι ποινικές διώξεις, ούτε τα κακουργήματα. Όμως θα ήθελα να σας πω τούτο, το οποίο τώρα, πέρα από τον αστεϊσμό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ποιότητα της επιχειρηματικότητας που κρύβεται πίσω από τις κουρτίνες, που κρύβεται πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Και επειδή εμένα δεν μ' αρέσει να μασάω τα λόγια μου, από πίσω δεν κρύβονται μονάχα οι ελίτ, αλλά και ό,τι πιο λούμπεν έχει βγάλει ο ελληνικός καπιταλισμός και η ελληνική αστική τάξη από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν είναι μονάχα η ελίτ του Σαλονιού. Είναι και το παρακράτος του Λιμανιού. Αυτοί που επιθυμούν να κυβερνήσουν ανταυτού, επιβάλλοντας τους δικούς τους όρους και τους δικούς τους νόμους. Και βεβαίως πρώτα απ' όλα να ξεμπερδέψουν και με τις υποθέσεις τους στη δικαιοσύνη. Από την άλλη, εμείς δεν λειτουργούμε ούτε με τη λογική της εκδικητικότητας, του ρεβανσισμού, ούτε θέλουμε να ανοίξουμε βεντέτα με κανέναν. Είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί στην κριτική, μας αρέσει η κριτική, δεν στοχοποιούμε όποιον έχει διαφορετική άποψη από μας. Δεν θα αφήσουμε όμως ούτε τη δημοκρατία, ούτε τη χώρα ολόκληρη στα χέρια κάποιων ανεξέλεγκτων ολιγαρχών, υποδίκων και εκβιαστών. Αυτό θα το πούμε ξεκάθαρα. Γιατί μπορεί να μην έχουμε μαζί μας τόσο ισχυρά όπλα, όπως τα συγκροτήματα του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, και εγώ λέω ευτυχώς που δεν τα έχουμε, γιατί μάλλον κάτι σωστό κάνουμε και δεν τα έχουμε, αλλά έχουμε μαζί μας τους απλούς ανθρώπους. Τους βλέπετε καθημερινά όταν πηγαίνετε και περπατάτε και στις λαϊκές γειτονιές και στις αστικά κέντρα, που βλέπετε και το θυμό πολλές φορές, αλλά είναι γνήσιος, και την απογοήτευση πολλές φορές, αλλά είναι γνήσια, αλλά βλέπετε ότι ακόμα μπορούν, και είσαστε οι μόνοι βουλευτές που μπορούν, να σας κοιτούν στα μάτια. Να σας κοιτούν στα μάτια και να ζητάνε από σας, όχι από τους άλλους. Και αυτοί οι απλοί πολίτες, οι δημοκρατικοί πολίτες, πιστεύω ότι καταλαβαίνουν ότι το διακύβευμα είναι πολύ σοβαρό για τον τόπο και για τη δημοκρατία, και γι' αυτό θα δώσουν την απάντησή τους όταν κληθούν στις κάλπες. Και πρώτος σταθμός είναι η κρίσιμη κάλπη των ευρωεκλογών. Εκεί όπου στη μια πλευρά του πολιτικού ανταγωνισμού βρίσκεται η αναβαπτισμένη ακροδεξιά όλων των μορφών. Προεξάρχουσας προφανώς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ξέρετε, η επιλογή της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας να μετατοπιστεί προς τα δεξιά στο θέμα της ονομασίας της γείτονος, η επιλογή της να δώσει χώρο και τροφή
σε περιθωριακές απόψεις στην ελληνική κοινωνία, θα είναι μια καταστροφική επιλογή πρώτα για τους ίδιους. Και αυτό θα φανεί έντονα, ιδίως στην κάλπη των ευρωεκλογών. Από την άλλη, όμως, του πολιτικού χάρτη είμαστε εμείς, είναι η αριστερά της λογικής προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι η δημοκρατική και προοδευτική συμμαχία που συγκροτούμε και έχει όραμα, έχει αξίες, έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, τόσο για την Ελλάδα όσο όμως και για την Ευρώπη. Γιατί αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές ήταν εξαιρετικά κρίσιμες για την Ευρώπη. Και το πρώτο στο καθήκον κάθε δημοκράτη, όχι αριστερού, κάθε δημοκράτη είτε ανήκει, είτε δεν ανήκει στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, στο κέντρο, είτε και στην κεντροδεξιά, είναι να βάλουμε πλάτη για να υπάρξει ανάθωμα κοινό απέναντι στην επέλαση της ακροδεξιάς σήμερα στην Ευρώπη. Αυτή λοιπόν θα είναι η κρίσιμη κάλπη των ευρωεκλογών και η μεθεπόμενη κάλπη θα είναι αυτή της μεγάλης ευθύνης για τον τόπο και την πορεία του. Γιατί το δίλημα εκεί θα είναι αν θα συνεχίσουμε την πορεία εξόδου και ανάκαμψης, την πορεία εξόδου από την κρίση με την κοινωνία όρθια, ή θα επιστρέψουν αυτοί που βύθισαν τη χώρα στην κρίση και στην απόγνωση, δίνοντας μάλιστα τα κλειδιά σε ό,τι πιο σκοτεινό έχει βγάλει η οικονομική εξουσία και η διαπλοκή τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας. Η μεθεπόμενη κάλπη όμως, αυτή των εθνικών εκλογών, και κλείνω με αυτό, θα είναι και η κάλπη που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα αποφασίσουν όχι μόνο για το ποια κυβέρνηση θέλουν, αλλά και για το ποιο σύνταγμα θέλουν. Η αυριανή λοιπόν ψηφοφορία στη Βουλή είναι αυτή η οποία θα θέσει σε πραγματική και απόλυτη βάση τη θεσμική πορεία του τόπου, ξεκάθαρα και διακριτά, για να επιλέξει ο ελληνικός λαός το φθινόπωρο ανάμεσα σε δύο επιλογές, το να ολοκληρωθεί αυτή η θεσμική μεταρρύθμιση, η συνταγματική μεταρρύθμιση, ή να αναβαγίσει. Το να προχωρήσουμε στα βήματα διεύρυνσης της δημοκρατίας ή να πάμε σε βήματα περιστολής της δημοκρατίας. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός ανάμεσα στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων ή την διαρκή αμφισβήτησή τους, ανάμεσα στη θεσμική θωράκιση του πολιτεύματος και την, από τη μια μεριά, και την διατήρηση των παραθύρων που επιτρέπουν τη μονιμοποίηση καταστάσεων εξαίρεσης από την άλλη. Φίλες και φίλοι βουλευτές, συντρόφισσες και σύντροφοι της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και φίλοι και φίλες βουλευτές της κυβερνητικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτή τη μεγάλη μάχη. Είμαστε έτοιμοι να αναμετρηθούμε ξανά με τις ευθύνες μας, είμαστε έτοιμοι να αναμετρηθούμε ξανά με την ιστορία. Είμαστε έτοιμοι κυρίως και έτοιμες όλες και όλοι να συνεχίσουμε μαζί με τον ελληνικό λαό το μεγάλο και όμορφο αγώνα που ξεκινήσαμε το 2015, κάνοντας μέχρι σήμερα πολλά σημαντικά θεαματικά βήματα προς τα μπρος. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτή την ευθεία πορεία, δημιουργώντας μια νέα εποχή για το μέλλον αυτού του τόπου. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.